Και τσίπω άλλο από έναν που τα είχε δώσει, στα πήρε. Λοιπόν, και τη λέει ο άλλο: Μπράβο, τι να περιμένει από τα δικαστήρια. Θα πεθάνει και ακόμα θα είναι στο εφετείο. Εδώ έχει δίκιο ο Μπράβο, έτσι. Γι' αυτό και πιάνει δουλειά. Είσαστε έτοιμοι να σα κουτσουλήσει ένα πουλί. Είσαι με τα καλά, σου πει τέτοια ώρα. Σε παρακαλώ να τελειώσω πρώτα το θέμα μου και μετά να με κουτσουλήσει. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κορίτσι αυτό το κοροϊδέψανε, αλλά επειδή δεν είναι χαζή, κάνει τη χαζή και τα πιάνει αυτή στον αέρα, βγήκε στο θέμα και τα έβαλε στην τάξη τα πράγματα γιατί γίνονται αυτά. Με χρησιμοποιούν για να ξεχάσει ο κόσμος τη ραδιενέργεια στην Κίνα. Ακριβώς. Σε παρένθεση εννοεί. Με χρησιμοποίησαν, λέει, για να ξεχάσει ο κόσμος τη ραδιενέργεια στην Κίνα. Αυτή είναι νομίζω ότι όποιο στα μάτια είναι ένα σχέδιο. Δηλαδή, ας πούμε στο μυαλό Τσάντζελας. Τι πιστεύετε αυτοί, ότι πάθαν πανικό οι πυρηνικοί επιστήμονες στην Ιαπωνία, πήραν τον Παπανδρέο και του λένε σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην γίνει κανένας θόρυβος στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, του λέει. Παίρνει ο Παπανδρέο τον παπουτσί, του λέει βγάλε τη συνομιλία Τσάντζελας. Να ησυχάσει λίγο ο κόσμος από τη ραδιενέργεια, γιατί είχαν μια ανησυχία έτσι ραδιενεργία πάνω μας. Τι να πω, κυρία μου, δεν. Καθένας έχει τον καημό της σε αυτή τη χώρα. Ο άλλος ρωτάει αν είμαστε έτοιμοι να μας κουτσουλήσει το πουλί. Ο γιατρός έχει τα δικά του θέματα. Κοίτα ρε πούστη, πότε έφτασε να γίνω και παππούς. Ανδρέας Φιτιώδης. Αχ, δεν με νοιάζει ρε που με λένε παππού. Τι σε νοιάζει. Με νοιάζει που κάθε βράδυ κοιμάμαι με τη γιαγιά. Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το δράμα. Μου αρέσει, γιατρέ, αυτό που αντικατέστες. Προχωρούμε σε νέα ορολογία. Έτσι θα λέμε τον εγκλωβισμένο. Είπαμε τον αυτόν, τον λέμε εγκλωβισμένος. Και όταν θέλουμε να πούμε στα, θα λέμε. Μη μας σπάσετε τα πόδια. Ακριβώς. Παίρνοντας τηλέφωνο. Ακριβώς. Εδώ. Θα λέμε, μου τα σπάσες τα πόδια, εγκλωβισμένοι. Και έχουμε συνεννοηθεί. Και έχουμε κοιτώσει τα προστήματα. Εδώ λοιπόν, κυρία μου, να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, να ασχοληθούμε και με τα ζώα. Με τα σκυλιά, γιατί έχουμε μια έρευνα φοβερή. Ο σκύλος, κυρία μου, δεν το ξέρω. Κάνει ό,τι κάνει το αφεντικό του. Αυτό λένε οι έρευνες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το αφεντικό άντρα στο σπιτιό, α πούμε, ο άντρα σου, εσένα. Εντάξει, μην πιάσει εσένα και νομίζω ότι ξέρω και κάτι από τη ζωή σου. Αν ο άντρα του σπιτιού, δηλαδή ο άντρα σου, λέει κάθε μέρα θα σε και δεν. Εσύ μπορεί να δει το σκύλο και να καταλάβει τι κάνει ο άντρα. Δε το σκύλο τι κάνει. Μόνο το πίσω. Περιγράφει τι θα κάνει. Καταλαβαίνεις. Επίσης ο σκύλος, άμα το αφεντικό του είναι αθλητικός τύπος, γίνεται και αυτός αθλητικός τύπος. Παραδείγματος χάρη. Δες. Ακριβώς. Το ίδιο πάγκαλος αυτό, κυρία μου, επειδή ο πάγκαλος δεν έχει σκύλο, έχει γάτο. Ο οποίος επίσης του μοιάζει, τον έβαλε το γάτο του και κάνει ασκήσεις. Γιατί στο αποκαλύπτω εδώ και 2 εβδομάδες ο πάγκαλος έχει μπει σε πρόγραμμα γυμναστικής εντατικό. Τον βλέπουμε. Ο Παγκαλόγατος. Ο οποίος Πάγκαλος έχει αλλάξει ένα φρός γραμμή πλεύσης, να το έχεις προσέξει, τελικά το γιαούρτι διορθώνει. Κάνει καλό πιο. Τώρα... Ξέρετε, προσέξτε να δείτε. Έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή αμοιβή εργασίας, και έχουμε ταυτόχρονα πολλές ώρες εργασίας. Μεγάλη και επίπονη. Τώρα οι κοπρίτες εργάζονται, κατάλαβες. Το γεγονός ότι το δημόσιο έλλειμμα το διαμορφώσαμε όλοι μαζί. Ότι υπάρχει δηλαδή μια συνευθύνη. Εγώ το διατύπωσα κάπως άκοψα. Α, μπράβο. Στην φράση ότι φάγαμε όλοι. Είπε επιτέλους ότι ήταν άκοψο ότι τα φάγαμε όλα μαζί. Όλοι μαζί. Βέβαια όλα αυτά τα κάνει γιατί νιώθει ότι έχει τον σχηματισμό. Και ο Παπανδρέου τον οδηγεί στην τζουλήθρα της ιστορίας.
Εδώ είμαστε λοιπόν.